για συμφωνία κατά δίκη κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα στελέχη των οποίων δεν φαίνονται διατεθειμένα να ψηφίσουν τα νέα μέτρα. Πρόκειται για το τέταρτο μνημόνιο, τονίζουν. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα, αλλά είναι το δημοσιονομικό τους, το δημοσιονομικό τους σύνολο είναι ξεκάθαρο και είναι μηδέν. Έχουν καθαρό δημοσιονομικό αποτύπωμα. Είναι 1% μέτρα, 1% αντίμετρα, τα οποία θα νομοθετηθούν και ταυτοχρόνως. Αφορούν το συνταξιοδοτικό και το φορολογικό, αυτά τα μέτρα, για το 19 το συνταξιοδοτικό και για το 20 το φορολογικό. Δεν νομίζω ότι μιλάμε για ένα νέο μνημόνιο. Είναι μνημόνιο, όσο και αν θέλει για άλλη μια φορά η κυβέρνηση να μετονομάσει να κάνει βαφτίσια πολιτικά. Είναι ένα μνημόνιο το οποίο ουσιαστικά στοχοποιεί και πλήττει κυρίως τους χαμηλοσυνταξιούχους και χαμηλομισθωτούς, όχι κυρίως, μόνο αυτούς. Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση έταξε πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να γίνουν και δεν τα έκανε. Εκεί που έλεγε ότι για κάθε μέτρο θα υπάρχει ένα ευρώ μέτρο, υπάρχει ένα ευρώ αντίμετρο, φυσικά και δεν υπάρχει. Έκοψε τα πάντα από τους χαμηλοσυνταξιούχους και χαμηλομισθωτούς. Μείωσε μέχρι και 1.600 ευρώ το ετήσιο εισόδημα συνταξιούχων για να δώσει ως αντίμετρο μόνο σάντουιτς στα σχολεία. Αυτό είναι απάτη και μια απάτη η οποία συνεχίζεται. Στην πραγματικότητα είναι το τέταρτο μνημόνιο. Η κυβέρνηση είχε στη διάθεσή της περίπου 2,5 χρόνια για να ολοκληρώσει την αξιολόγηση για το τρίτο. Τα κατάφερε να πάει σε ένα τέταρτο, έχοντας στο μεταξύ διαπραγματευτεί σκληρά ένα μόνο πράγμα. Το χρόνο εφαρμογής των μέτρων του τέταρτου μνημονίου. Τα μετέθεσε για την επόμενη κυβέρνηση σε μια προβληματική εκδοχή και σε μια επαχθή συμφωνία. Το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν από 1η-1η του 19 σημαίνει ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αγόρασε πολιτικό χρόνο. Μόνο που ο λογαριασμός θα πέσει στους φορολογούμενους Έλληνες πολίτες. Η κυβέρνηση αυτή κατάφερε να φέρει ένα τέταρτο μνημόνιο στη χώρα. Η συμφωνία αυτή φέρνει μειώσεις συντάξεων, φέρνει δυστυχία και φέρνει και φτώχεια. Δεν υπάρχει πουθενά σε καμία περίπτωση αυτής της συμφωνίας ανάπτυξη. Για άλλη μια φορά λένε ψέματα στον ελληνικό λαό. Θεωρούμε ότι δεν θα καταφέρουν να φέρουν αποτέλεσμα με όλη αυτά τη συμφωνία και έτσι όπως την έκαναν. Καθυστέρησε τόσο πολύ που η χώρα έχει πάει πολύ πίσω και στα χρέη και στις υποχρεώσεις της. Και θεωρώ ότι η καταστροφή της χώρας λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και αυτή η κυβέρνηση. Εάν δεν φύγει, θα συνεχίσουμε να έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Άρα, όσο πιο σύντομα φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο καλύτερα είναι για τη χώρα. Πλέον προωθούνται τις επόμενες ημέρες τα απολυνομοσχέδια με τα μέτρα στη Βουλή για την ψήφισή τους οπωσδήποτε πριν το Eurogroup στις 22 Μαΐου, που θα σφραγίσει την τεχνική συμφωνία. Στην κυβέρνηση αναμένουν στη συνέχεια από τους Ευρωπαίους να κάνουν μια κίνηση για το χρέος που θα εξασφαλίσει και την είσοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα. Από ό,τι φαίνεται, έχει κλείσει. Έχουμε μια προκαταρκτική συμφωνία, έτσι την ονομάζουν. Δηλαδή, έχουν συμφωνήσει τεχνικά κλιμάκια στις βασικές λεπτομέρειες. Από εκεί και πέρα όμως δεν έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία με την έννοια που γνωρίζουμε, γιατί αφού καθαρογραφεί το κείμενο της σχετικής απόφασης, θα πρέπει να πάρθουν αποφάσεις σχετικά και για το χρέος της Ελλάδας, το χρέος της χώρας. Αυτές οι αποφάσεις συνεχίζονται οι συζητήσεις για να ολοκληρωθούν και ο στόχος να ολοκληρωθούν είναι το Eurogroup της 22 Μαΐου. Γιατί οι αποφάσεις αυτές που έχουν να κάνουν με το χρέος, τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, είναι αποφάσεις που παίρνονται σε υψηλό επίπεδο. Η νέα συμφωνία, όπως έχει καταγραφεί και θα τη δούμε πλήρως ανακοινωμένη τις επόμενες μέρες και πιθανόν θα δούμε και τα πρώτα νομοσχέδια μέσα στο διάστημα, ο στόχος είναι μέχρι τα μέσα Μαΐου τα νομοσχέδια που απαιτούνται να νομοθετηθούν, να προχωρήσουν σχετικά με την καινούργια νομοθεσία, έχουν και μέτρα θετικά και μέτρα αρνητικά.